Καταρχήν, αυτό που είπε ο προηγούμενος ο συνάδελφός μου, ο εξαιρετικός νομικός, ο κύριος Καμίνης, είναι άκρος σημαντικό. Και εμείς όλος ο νομικός κόσμος, δικηγόροι, που είμαστε κάθε μέρα στην πράξη, θέλουμε όντως να λυθεί αυτό το θέμα με την κοινοφιλή εργασία. Νομίζω είναι ένα αίτημα όλου του δικηγορικού κόσμου για τον νομικό μας πολιτισμό, κύριε Υπουργέ. Είναι θέμα νομικού πολιτισμού. Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κτηματογράφηση πρέπει να ολοκληρωθεί. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει επιτέλους κτηματολόγιο. Η επιτάχυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης είναι επιτακτική. Δεν νομίζω πως υπάρχει κανένας βουλευτής σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που να διαφωνεί με τις παραπάνω φράσεις, τους τίτλους. Και δεν διαφωνεί κανείς γιατί το κτηματολόγιο είναι μια κορυφαία μεταρρύθμιση. Είναι όντως μια μεταρρύθμιση τομή για τη χώρα μας. Και σε αυτό είμαστε όλοι σύμμαχοι και δεν χωρούν φυσικά μικροψυχίες ή μικροκομματικά παιχνίδια. Όμως δυστυχώς για τη χώρα μας, με το να επαναλαμβάνουμε το αυτονόητο ή να συμφωνούμε στο αυτονόητο, δεν σημαίνει πως το πρόβλημα αυτόματα λύνεται ή θα λυθεί. Και η υπόθεση του κτηματολογίου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. 25 χρόνια μας ταλαιπωρεί αυτή η υπόθεση. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τη μεταφορά του φορέα ελληνικό κτηματολόγιο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που παρακολουθώ ως αρμόδιος τομεάρχης και εγώ από το κόμμα μου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μια μεταφορά που είχε περισσότερα επικοινωνιακά χαρακτήρα παρά ήταν μια μεταφορά ουσιαστική. Και το λέω αυτό γιατί το πρόβλημα που σας είχαμε επισημάνει τότε, όλα τα προβλήματα, παραμένουν σήμερα δυστυχώς. Προφανώς η κτηματογράφηση δεν προχωρά με τους ρυθμούς που σχεδόν με έπαρση υποσχόσασταν, επιμένοντας πως η ολοκλήρωση του κτηματολογίου θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορο, ούτε καν είπατε, λέγατε τότε, θα το καταλάβουμε. Σας είχαμε επισημάνει τότε πως, προκειμένου να δικαιολογήσετε τη βίαιη απόσπαση του δημοσίου φορέα ελληνικό κτηματολόγιο από την καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βιάζεστε και δεν είναι σωστό. Σας είχαμε πει ότι η ψηφιοποίηση για την οποία προφανώς και είμαστε ακόμα θετικοί, δεν είναι ικανή να λύσει τα προβλήματα του κτηματολογίου. Και σας είχαμε τονίσει πως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν θα είναι σε θέση να διαχειριστεί τα πολύπλοκα, ιδίως νομικά και τεχνικά προβλήματα της κτηματογράφησης, ιδίως νομικά, αλλά και το πλήθος των έργων κτηματογράφησης που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη. Δυστυχώς όμως επιβεβαιωθήκαμε. Γιατί σήμερα, και αυτό είναι ένα πραγματικό θλιβερό, το ελληνικό κτηματολόγιο, ένας εξαιρετικά κερδοφόρος φορέας του ελληνικού δημοσίου, εμφανίζει πλέον στοιχεία διάλυσης. Όπως μας το καταγγέλνουν όλοι οι υπάλληλοι που έρχονται και μας επισκέπτονται και μας αναφέρουν τα προβλήματά τους. Εκτός από τη γνωστή υποστελέχωσή του, οι εργαζόμενοι αναφέρουν πως η ίδια η διοίκηση του φορέα σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί προσκόμματα στην εύρυθμη λειτουργία του, οδηγώντας τους εργαζομένους αλλά και τους πολίτες σε μεγάλη απόγνωση και ταλαιπωρία. Επιπλέον, ο φορέας του κτηματολόγιου παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε υλοτεχνική υποδομή, σε υπολογιστές, σε εκτυπωτές, χωρίς χαρτί, τηλεφωνικά κέντρα εκτός λειτουργίας κτλ. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή την εικόνα μας τη μεταφέρουν και αυτή την εικόνα εμείς κάθε μέρα ως νομικοί δικηγόροι τη βιώνουμε και οι πολίτες το ζούμε. Μια εικόνα που σαφώς μας ανησυχεί βέβαια αυτό και μας βάζει σε κάποιες υποψίες, κύριε Υπουργέ. Και τι είναι αυτό τώρα? Μήπως αυτή η απαξίωση του φορέα, διότι απαξιώνεται το ελληνικό κτηματολόγιο, έχει ως στόχο στο τέλος την ιδιωτικοποίηση του φορέα? Μήπως δηλαδή στο τέλος θα μας πείτε, εντάξει, αφού δεν μπορεί, το πάμε παιδιά, το ιδιωτικοποιούμε? Δεν σας είναι εξάλλου ξένη αυτή η πρακτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Πέρα από τα όποια θετικά που σαφώς υπάρχουν στο συζητούμενο νομοσχέδιο, δεν μπορώ να μην σχολιάσω και το νομοθετικό αλλαλούμ που κάθε τόσο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εντάξει, για το κτηματολόγιο, που ανήκει όμως στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα έχουμε και ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το κεφάλαιο Γ στο νομοσχέδιο, το με άσχετες διατάξεις της ψηφιακής, θετικές βέβαια, έτσι, θετικές. Άσχετες είναι όμως με το νομοσχέδιο, όμως είναι θετικές. Φαντάζομαι πως κατανοείται ότι οι κανόνες καλής νομοθέτησης δεν τηρούνται δυστυχώς από αυτή την κυβέρνηση στο ελάχιστο. Σε ό,τι αφορά το κτηματολόγιο δωδεκανήσου τώρα, το υπάρχον νόμο, τα προβλήματα είναι γνωστά και είναι αλήθεια ο εξυγχρονισμός του κτηματολογίου δωδεκανήσου έχει ήδη καθυστερήσει με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε θετικά τις διατάξεις του ζητούμενου νομοσχεδίου. Εντάξει. Παρότι για άλλη μια φορά πολλά από τα θέματα που θα έπρεπε να εξειδικεύονται παραπέμπονται πάλι σε υπουργικές αποφάσεις.
Θέλω σε αυτό το σημείο να αναφερθώ και στην επικείμενη μεταστήγηση των γραφείων του κτηματολογίου Γραφείου Ανατολισμού Δημήτρη Κεθράκη, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν παρόν και μια σύσκεψη που έγινε με του φορεί τη Ροδόπη και τη Θράκη, με το Συμβουλευτικό Σύλλογο και το Δικηγορικό Σύλλογο. Με ένα διαγωνισμό που ανακοινώθηκε στις 8 Τετάρτου 2020, δηλαδή σε μια περίοδο που όλη η Ελλάδα ήταν κλεισμένη στο σπίτι, τρομαγμένη από την άγνωση αυτή κατάσταση της πανδημίας, με ένα διαγωνισμό στο οποίο είχαμε μια και μοναδική προσφορά, αποφασίστηκε η μεταστάγηση του κτηματολογικού γραφείου της περιοχής σε ακίνητο που βρίσκεται εκτός της πόλης της Κομωτινής και συγκεκριμένα στον οικισμό Κικίδιο, αντί μηνιαίου μισθώματος, παρακαλώ, 9.900 ευρώ το μήνα. Πρέπει να επισημάνω πως το σημερινό μίσθωμα στον υφιστάμενο χώρο του πιθοκοφυλακίου εντός της Κομωτίνης ανέρχεται μόλις το ποσό των 1.000 ευρώ. Άρα δηλαδή 9.000 ευρώ παραπάνω. Μιλάμε λοιπόν για μια τρομακτική διαφορά στο ενίκιο, για ένα σαφώς πολύ μεγαλύτερο κτίριο, καλύτερη τις προδιαγραφές, δεν λέμε, που όμως αντί να υπόσχεται την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς το πολίτη, αλλά και τη διευκόλυνση των επαγγελματιών που συναλλάζονται με το κτηματικό γραφείο, είναι βέβαιο πως το οδηγεί σε μια τρομακτική ταλαιπωρία. Και μιλάω για ταλαιπωρία, καθώς η μεταφορά των γραφείων σε περιοχή εκτός πόλεων θα προκαλέσει εξαιρετική δυσχέρεια στις συναλλαγές. Και αυτές οι δυσχέρειες συναλλαγών δεν είναι μόνο για τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και όλων των πολιτών που θα υποχρεωθούν να, με δικό τους μεταφορικό μέσο ιδιωτικό, να πηγαίνουν 4 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη σε ένα χωριό που λέγεται Κικίδιο, μάλιστα σε αυτή την περιοχή, όταν δεν υπάρχουν και δημόσιες υπηρεσίες. Και αυτή είναι η άποψη ομόφωνη του Δικηγορικού Συλλόγου, του Συμβουλευτικού Συλλόγου, καθώς και όλων των φορέων της περιοχής. Νομίζω πως πρέπει να ξαναδείτε το θέμα, αφού είστε και παρόν, κύριε Υπουργέ, εδώ πέρα, και έγινε σύσκεψη περί αυτού του θέματος. Προσωπικά εκτιμώ πως με την σημερινή εικόνα της κτηματογοράς δεν θα ήταν δύσκολο να βρεθεί ένα μίσθωμα τέτοιου ύψους κατάλληλο ακίνητο εντός της πόλης της Κομωτινής και μάλιστα στο κέντρο, όπου η πρόσβαση για πολίτες και επαγγελματίες θα είναι άμεση και εύκολη για να διακόψει.